ξέμεινε από βηματοδότες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, που είναι το μοναδικό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο οποίο γίνονται εμφυτεύσεις μόνιμων βηματοδοτών. Αυτό έχει ως συνέπεια οι επεμβάσεις να αναβάλλονται έως ότου γίνει νέα προμήθεια. Για διάστημα περίπου 50 ημερών υπάρχει η έλλειψη αυτή στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον διοικητή. Δεν παρατηρείται όμως μόνο στο Πανεπιστημιακό, αλλά και στα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός που έχει προκηρύξει η ΕΠΗ, δηλαδή το Υπουργείο, έχει λήξει από τις 14 Μαΐου του 2014. Εμείς, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους ασθενείς, έχουμε κάνει δικό μας διαγωνισμό, ο οποίος έχει τελειώσει. Εύλογα τα παράπονα των πολιτών που ενημερώνονται ότι τα προγραμματισμένα ραντεβού τους αναβάλλονται. Τέλη Ιουνίου κλείσαμε ραντεβού για να πάμε να κάνουμε αλλαγή του βηματοδότη. Ο γιατρός μας πολλές μέρες πριν με ενημέρωσε και μου είπε ότι τα υλικά δεν υπάρχουν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να μάθω ούτε ποιες είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτε τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μου δώσουν λύση. Και η λύση αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου δίνουν. Θα πρέπει να απευθυνθώ σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, γιατί στη Θεσσαλία δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ σε κανένα άλλο νοσοκομείο. Το πρόβλημα, σύμφωνα με το διοικητή κύριο Θανάση Μητσιό, είναι θέμα ημερών να επιληθεί. Αυτό που μένει να γίνει είναι να σταλεί η εγγυητική επιστολή από τον μειοδότη. Εντός των ημερών, εφόσον η εταιρεία που έχει μειοδοτήσει και έχει κερδίσει το διαγωνισμό μας φέρει όλα τα απαραίτητα χαρτιά και κυρίως την εγγυητική επιστολή τράπεζας καλής εκτέλεσης του διαγωνισμού, θα υπάρχουν οι βηματοδότες. Δηλαδή από μέρα σε μέρα θα υπάρχουν οι βηματοδότες. Δεν νομίζω ότι θα αργήσουν.